Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Βάσκος FM, άλλη μια νέα μετάδοση είναι εδώ σήμερα μαζί σας. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Eindhoven για την τρίτη αγωνιστική του Europa League, ο οποίος ΠΑΟΚ θέλει να πάρει σήμερα λοιπόν την νίκη απέναντι στην PSV Eindhoven, έτσι ώστε να την περάσει τη βαθμολογία σε έναν όμιλο φωτιά, μπορούμε να πούμε, για όλες τις ομάδες το ομίλου. Και για να δείτε λοιπόν εσείς ζωντανή εικόνα από τον αγώνα, το μόνο το οποίο έχετε να μας κάνετε είναι subscribe εδώ στο κανάλι μας στο YouTube, να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram, προσωπικό μήνυμα στο Instagram, λέγοντάς μας ότι ναι, έχω κάνει subscribe, και εμείς θα σας δώσουμε το link για τον αγώνα του ΠΑΟΚ εναντίον της Eindhoven. Επομένως το ξαναλέω, για να δείτε ζωντανή εικόνα από τον αγώνα, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε εδώ subscribe, να μας στείλετε direct message στο Instagram και εμείς λοιπόν θα σας απαντήσουμε, έτσι ώστε να σας δώσουμε το link για ζωντανή εικόνα και ήχο από το παιχνίδι. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ στο Europa League, το οποίο συμμετέχει και φέτος, ήμασταν μαζί εδώ και δείχναμε και τα προηγούμενα μάτς του ΠΑΟΚ και με την Ομόνια στην πρώτη αγωνιστική 1-1, αλλά και με τη Γρανάδα 0-0 εκτός έδρας. Στην πρώτη αγωνιστική σίγουρα ο ΠΑΟΚ ήθελε την νίκη απέναντι στην Ομόνια, αυτό δεν επιτεύχθη. 1-1 λοιπόν με την Κυπριακή Ομόνια. Μετά έπαιξε στη Γρανάδα, στην Ισπανία, τη δεύτερη αγωνιστική. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν εδώ μαζί, αν θυμάστε. Δείχναμε και αυτό το παιχνίδι. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει κάποιο βαθμό. Κατάφερε μόνο να πάρει ένα βαθμό, συγγνώμη, απέναντι στη Γρανάδα. Με το ισόπαλο 0-0. Τώρα, να πούμε λίγο για την Eindhoven, η οποία είναι μια ομάδα από την Ολλανδία, όπως γνωρίζετε. Νίκησε την Ομόνια μέσα στην Κύπρο με 1-2, δύσκολο 1-2, αλλά ταυτόχρονα απαραίτητο για την PSV Eindhoven, λόγω του ότι είχε στην πρεμιέρα του Europa League, είχε χάσει 1-2 από την Γρανάδα μέσα στην έδρα της. Αυτό με πολύ απλά μαθηματικά μας κάνει ότι η Γρανάδα είναι πρώτη στον όμιλό της και είναι πρώτη λόγω του ότι έχει νικήσει την Eindhoven εκτός έδρας, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό διπλό για την ομάδα της Γρανάδα. Από την άλλη, με τον ΠΑΟΚ στην έδρα της έφερε ισοπαλία 0-0 χωρίς τέρματα. Επομένως ο ΠΑΟΚ είναι μία από τις ομάδες που σίγουρα μπορεί να προκριθεί σε αυτόν τον όμιλο. Είναι ευκαιρία σήμερα με την Eindhoven στην έδρα του. Εάν πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, είναι τεράστια ευκαιρία για το δικέφαλο του Βορρά να νικήσει. Και εσείς, για να δείτε ζωντανή εικόνα από αυτόν τον αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe στο κανάλι μας εδώ στο YouTube, να μας στείλετε ένα direct message στο Instagram λέγοντάς μας ναι, έχω κάνει subscribe, και εμείς λοιπόν θα σας στείλουμε το link του αγώνα ΠΑΟΚ εναντίον Eindhoven. Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε,
ΠΑΟΚ εναντίον Αϊντχόφεν, λοιπόν, ένα μάτς το οποίο καίει πάρα πολύ το δικέφαλο του Βόρα. Ψάχνει μια μεγάλη νίκη απέναντι στην Αϊντχόφεν, αλλά ακόμα και μια ισοπαλία που θα μπορέσει να τον κρατήσει στη μάχη της δεύτερης ή της πρώτης θέσης, ανάλογα και με, με το μάτς της Γρανάδας με την Ομόνια. Για να δείτε λοιπόν ζωντανή εικόνα από αυτόν τον αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο κανάλι μας, στο YouTube. Να μας κάνετε λοιπόν subscribe, να μας κάνετε like και να μας στείλετε ένα direct message στο Instagram λέγοντάς μας ότι ναι, έχω κάνει subscribe, δώστε μου το link για δωρεάν εικόνα και ήχο. Εμείς λοιπόν θα σας στείλουμε το link, άμα μας κάνετε subscribe. Ένας ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος όπως είπαμε βρίσκεται στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή, η Αϊντχόφεν είναι δεύτερη, 3 βαθμούς η Αϊντχόφεν, 2 βαθμούς ο ΠΑΟΚ. Να πούμε λίγο για τις δύο ομάδες, τις αποστολές. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, από τους επιθετικούς, είναι ο Σφιντέρσκι, είναι ο Τσόλακ, είναι ο Τζόλης, είναι ο Κούτσιας, ο Ζίφκοβιτς, ο Βιερίνια, ο Ελκαντουρί, ο Ζαμπά, ο Μπίσεσβαρ, ο Ογκούστο, ο Εσίτη, ο Σβάμπ, ο Νινούα, ο Ροντρίγκο, ο Μούργκ, ο Βράκας, ο Τσιγκάρας και ο Κουλεράκης από τους μέσους, από τους αμυντικούς, ο Βαγγέ, ο Γιαννούλης, ο Ίγκασον, ο Μιχάη, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, ο Μιχαηλίδης, ο Περέιρα και ο Λιρατζής και από τους τερματοφύλακες, ο Πασχαλάκης, ο Ζίβκοβιτς, ο και ο Ρέι. Αυτή λοιπόν είναι η αποστολή του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, συγγνώμη, αποστολή του ΠΑΟΚ για αυτό τον αγώνα. Είπα του Ολυμπιακού λόγω του ότι χθες, προχθές μάλλον την Τρίτη, βλέπαμε μαζί τον αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στη Manchester City, εκεί όπου οι Ερυθρόλευκοι έχασαν από τη Manchester City με 3-0 αυτό το παιχνίδι. Όχι πολλά χαμόγελο στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, δυστυχώς, μετά από αυτό το 3-0. Και εμείς όμως είμαστε σαν κανάλι Vasco FM πάντα δίπλα στις ομάδες τις ελληνικές στην Ευρώπη. Γυρνάμε λοιπόν στον ΠΑΟΚ. Να πούμε λίγο την ομάδα για την Αϊντχόφεν. Ο Γκέτσε, Μάριο Γκέτσε, ένα ταλέντο, επιθετικός. Μάλεν, Ζαχάβι, Γκάκπο, Ρομέρο. Από μέσους, ο Αϊράτεν, ο Γκουτιέρεθ, ο Βαν Γκίγκελ, ο Ζαγκάρε, ο Μαντουέκε, ο Ζούνιορ, Μαουρο Ζούνιορ, ο Φέιν, ο Ροζάριο, ο Χέντριξ και ο Τόμας. Και από αμυντικούς, ο Ντάμφρις, ο Μαξ, ο Μπάουμγκαλντ, ο Μποσάλι, ο Τέζε, ο Μπίσπο, ο Βίρκεφερ, ο Βος. Και από τερματοφύλακες, ο Εμβογκό, ο Ούνερσταλ και ο Ντελάγκε. Αυτά λοιπόν και για την PSV, αυτή είναι η αποστολή της λοιπόν. Και για να δείτε λοιπόν ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Αϊντχόφεν, που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, το μόνο το οποίο έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο YouTube, στο Vascos FM, και εμείς λοιπόν θα σας στείλουμε το link για τον αγώνα του ΠΑΟΚ εναντίον της Αϊντχόφεν. Θα σας στείλουμε προφανώς το link στο Instagram όπου θα μας στείλετε direct message. Επομένως, ξαναλέω τα βήματα, μας κάνετε εδώ subscribe Vascos FM, μας στέλνετε direct message στο Instagram και εμείς σας στέλνουμε το link για τον αγώνα.
Καλησπέρα λοιπόν για ακόμα μια φορά σε όλους. Καλησπέρα στους νέους φίλους που συντονίστηκαν σε εμάς, στο Vasco FM. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, ελπίζουμε να είστε καλά. ΠΑΟΚ λοιπόν εναντίον Eindhoven, το παιχνίδι που θα παρακολουθήσετε προφανώς από εδώ, από το Vasco FM, σε ζωντανή εικόνα και ήχο. Και το μόνο το οποίο έχετε να κάνετε για να έχετε πρόσβαση σε ζωντανή εικόνα και ήχο είναι να μας κάνετε εδώ subscribe στο YouTube, να μας στείλετε ένα direct message στο Instagram και εμείς θα σας στείλουμε το link για ζωντανή εικόνα και ήχο του ΠΑΟΚ εναντίον της Eindhoven. Είπαμε για τις ομάδες, είπαμε για εντεκάδες, είπαμε για τους αγώνες και του ΠΑΟΚ και της Eindhoven στην Ευρώπη. Πάμε τώρα λίγο στην εγχώρια πρωταθλήματα. Να πούμε για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κατάφερε με ένα 3 εκτός έδρας να νικήσει το Αγρίνιο τον Πανετολικό. Και αυτό το παιχνίδι τον νίκησε ο ΠΑΟΚ με ένα 3 λόγω του ότι ένα τρομερό σουτ φάουλ του Νινούα από πολύ μακριά έκανε το 1-2 και μετά με πέναλτι έγινε το 1-3 με τον Τζόλα. Καλά, πραγματικά αυτό το φάουλ του Νινούα, το θυμόμαστε όλοι, ήταν εξαιρετικό. Πριν από αυτό το παιχνίδι, το μάτς με τον Ολυμπιακό, το ντέρμπι, είχε αναβληθεί. Είχε παίξει με την ΑΕΚ, ο ΆΚΑ στην Αθήνα, 1-1 αυτό το παιχνίδι. Θα δείξουμε μετά και την ΑΕΚ στο Europa League με τη Ζόρια Λουάνσκ. Και μετά με τον Όφι είχε νικήσει με το εμφατικό 3-0 στην Τούμπα. Από την άλλη πλευρά, η Eindhoven στο Ολλανδικό πρωτάθλημα νίξε στην τελευταία αγωνιστική την De Haag με 4-0. Έχασε από τη Φίτεσε, στην έδρα της Φίτεσε, με 2-1. Νίξε τη Σβόλε με 0-3, αλλά και την Φουρτούνα Σίνταρτ με 2-0. Με την Heracles είχε φέρει ισοπαλία 1-1 στην έδρα της Heracles και στην έδρα της η Eindhoven είχε νικήσει την Emmen με 2-1. Επομένως βλέπουμε ότι και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές στην έδρα τους. Η PSV επομένως σήμερα θα δυσκολευτεί απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και ο δικέφαλος του Βαρό οπωσδήποτε περιμένει να πάρει το καλό αποτέλεσμα. Και το ξαναλέω λοιπόν, για να έχετε πρόσβαση στον αγώνα, να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε εδώ subscribe, να μας στείλετε ένα direct message στο Instagram, Vasco FM, κάτω παύλα official, κάτω παύλα page, έτσι ώστε να σας στείλουμε το link για τον αγώνα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει 5 μάτς χωρίς ήττα, που σημαίνει ότι δεν βρίσκεται σε τόσο, ας πούμε, που βρίσκεται σε μια φόρμα συγκεκριμένη, ας πούμε. Περισσότερα από 2,5 γκολ η Eindhoven έχει στα τελευταία της 5 μάτς, 5 στα 5. Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει 5 στα 7 η Eindhoven. Νικητής πρώτου ημιχρόνου 5 στα 7 επίσης η Eindhoven. Τώρα, περισσότερες από 4,5 κάρτες και στα 6 μάτς ο ΠΑΟΚ έχει 6 στα 6. Λιγότερα από 10,5 κόρνερ, δηλαδή από 10 κόρνερ και κάτω ο ΠΑΟΚ 4,5, όπως και η Eindhoven λιγότερα από 10,5 κόρνερ έχει 7 στα 7 παιχνίδια, άρα δεν εκτελούν πολλά κόρνερ αυτές οι δύο ομάδες. Και επομένως το ξαναλέω, για να δείτε λοιπόν ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο κανάλι μας, στο Vasco FM, και να μας στείλετε ένα direct message στο Instagram λέγοντάς μας ότι ναι, έχω κάνει subscribe και θέλω να δω τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Eindhoven. Έτσι εμείς θα σας στείλουμε το link για αυτόν τον αγώνα. Επομένως μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like και share.